Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα Photoshop. Σήμερα Τρίτη και σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ εύκολο και κάτι πάρα πολύ γρήγορο να σας δείξω, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος αυτές τις μέρες λόγω των καρναβαλιών, έχω αρκετή δουλειά και για να μην σας αφήσω χωρίς μάθημα θα σας κάνω κάτι αρκετά γρήγορο, οπότε να μην μείνει το κανάλι και χωρίς μάθημα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σήμερα μου ήρθε μια ιδέα με βάση το μάθημα που κάναμε πώς να σβήνουμε ουσιαστικά το χρώμα από την φωτογραφία και να την κάνουμε ασπρόμαυρη ή το αντίστροφο, να δίνουμε χρώμα στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μου ήρθε σαν ιδέα να κάνω κάτι mix. Θα σας δείξω λοιπόν πώς θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δηλαδή, θα κρατήσουμε μόνο ένα κομμάτι της φωτογραφίας ζωντανό, όλο το υπόλοιπο θα γίνει ασπρόμαυρο και το λογότυπο, είτε το όνομα είτε ό,τι θέλετε εσείς να γράψετε, θα έχει μέσα στη μέση χρώμα. Το οποίο χρώμα αυτό είναι το χρώμα που έχει από πίσω η φωτογραφία μας. Πάμε λοιπόν να δούμε το πόσο εύκολα μπορούμε να το φτιάξουμε. Θα δείτε ότι μέσα σε 10 λεπτά θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινώντας λοιπόν, κάνουμε File Open και ανοίγουμε τη φωτογραφία μας όπως έχουμε μάθει. Εφόσον ανοίξουμε τη φωτογραφία μας, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι, όπως έχουμε πει σχεδόν στα περισσότερα μαθήματα, να βγάλουμε το κλειδάκι από εδώ πέρα. Να σας ανοίξω για το pointer για να βλέπετε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βγάλουμε το κλειδάκι από εδώ πέρα. Οπότε διπλό κλικ εδώ ακριβώς και πατάμε Layer 1 ή αν θέλετε πατήστε Background, Back και πατάμε OK. Βλέπετε ότι έχουμε το background μας έτοιμο. Ας σβήσουμε πρώτα αυτό εδώ πέρα που δεν μας χρειάζεται. Οπότε πάρα πολύ εύκολα ερχόμαστε, παίρνουμε τον επίδεσμο ή αλλιώς τσιρότο ή πείτε το όπως εσείς θέλετε. Κανονικά λέγεται Spot Healing Brush. Οπότε το παίρνουμε και σβήνουμε. Ουσιαστικά περνάμε από πάνω 2-3 φορές αυτό το κομμάτι που θέλουμε να βγάλουμε και παίρνει το χρώμα από το υπόλοιπο. Οπότε φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Συνεχίζοντας λοιπόν, κάνουμε δεξί κλικ πάνω εδώ πέρα και πατάμε Duplicate Layer. Οπότε ουσιαστικά θα μας κάνει ένα Duplicate Layer Copy από επάνω. Το επόμενο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να έρθουμε να γράψουμε το όνομά μας. Πάρα πολύ ωραία. Να το κεντράρουμε στη μέση και στο σημείο που θέλουμε και πολύ απλά να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε τα γράμματά μας. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να κάνουμε δεξί κλικ, να πάμε στα Blending Options, να πατήσουμε το Drop Shadow και να δώσουμε μια όμορφη σκιά πίσω ακριβώς από το λογότυπό μας. Εγώ την έχω έτοιμη τη σκιά μου, οπότε εσείς απλά θα έρθετε να την φτιάξετε. Εφόσον την κάναμε τη σκιά μας, πατάμε OK. Το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να έρθουμε στα Layer και να πατήσουμε Create Clipping Mask, έχοντας επιλεγμένο το Background. Οπότε βλέπουμε ότι το λογότυπο μας έχει έρθει ακριβώς από πάνω και έχει το ίδιο χρώμα που έχει η φωτογραφία μας. Ερχόμαστε εδώ ακριβώς, παίρνουμε το Polygon Lasso, επιλέγουμε το κομμάτι που είναι δεξιά και αριστερά από τον δρόμο. Όσο καλύτερα μπορούμε, τόσο το καλύτερο. Πάρα πολύ ωραία. Πατάμε Enter, το έχουμε επιλέξει και το αμέσως επόμενο βήμα είναι να έρθουμε στο Image, να έρθουμε στα Adjustments και να έρθουμε στο Black and White και να πατήσουμε OK. Και φτάσαμε με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο το αποτέλεσμα που φτιάξαμε πριν. Δυστυχώς σήμερα το μάθημα είναι αρκετά γρήγορο, σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος όμως και δεν μπόρεσα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω να σας κάνω κάτι πιο ωραίο. Νομίζω όμως ότι σας έδειξα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, οπότε μπορείτε πλέον τις φωτογραφίες σας να τις διαμορφώνετε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει, κάντε like επίσης, να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.